Καλησπέρα και από εμάς. Χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση. Πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Κάποια σημεία θέλω να βάλω, γιατί όντως οι προηγούμενοι ομιλητές και η ομιλήτρια φώτισαν πολλές πτυχές, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της Ελλάδας σε σχέση με την αποχή. Κατά την άποψή μας, η αποχή, και το ανέφερε και ένας προηγούμενος ομιλητής, η δεσπόζουσα πτυχή της είναι η αποδιάρθρωση των σχέσεων, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος, η απαξίωση του μπορεί να υπάρξει εναλλακτική και πρεσβεύει μία τάση και στρατηγική της αστικής τάξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια της αποδιάρθρωσης της συλλογικής μορφής και της εκπροσώπησης. Η αποχή, όπως αποτυπώνεται σε αυτά τα αποτελέσματα, είναι μία συνέχεια των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται κάποια εκδήλωση σημειώνουμε το πόσο αυξημένα είναι τα ποσοστά της αποχής και νομίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντανακλά και την ίδια την μη δυνατότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς να έχει συγκροτημένες συλλογικές μορφές, είτε αυτό αφορά τους κοινωνικούς χώρους, είτε τους εργασιακούς, είτε στα πεδία της πολιτικής εκπροσώπησης, για να διαμορφώνει ένα διευρυμένο κοινωνικό ρεύμα. Σε σχέση με τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας, όντως η πτώση της, η εκλογική της πτώση, όχι μόνο ποσοστιαία, αυτό αφορά και τους απόλυτους αριθμούς ψήφων για τις εκλογές, έχει σημασία να κοιτάει κανείς και τους απόλυτους αριθμούς, είναι πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική. Υπό άλλες συνθήκες, αν υπήρχε συγκροτημένη κοινωνική αντιπολίτευση, οργανωμένο κίνημα, αλλά και πολιτική αντιπολίτευση, η πολιτική φθορά και η ενδυνάμει κυβερνητική αποσταθεροποίηση που θα μπορούσε να παράγει, θα ήταν, ας πούμε, πιο εμφανής. Το πρόβλημα στην υπάρχουσα συγκυρία είναι ότι δεν υπάρχει ο συνδυασμός αυτών των δύο. Δεν υπάρχει ο συγκροτημένος πόλος της αριστεράς που μπορεί και πολιτικά, αλλά και με τις προσβάσεις και τις διασυνδέσεις στο κίνημα να διαμορφώσει συνθήκες κοινωνικής αντιπολίτευσης, αλλά και να εκπροσωπεί πολιτικά αυτή την κατεύθυνση. Παρόλα αυτά, ενώ δεν διαφαίνεται, είναι σίγουρο, και δεν διαφαίνεται άμεσα η αποσταθεροποίηση η κυβερνητική της ή η πολιτική, αν η αριστερά το επόμενο χρονικό διάστημα και πολιτικά και κινηματικά αναλάβει πρωτοβουλίες, θα μπορέσει να πατήσει και να διαμορφώσει πεδία πολιτικής σύγκρουσης και πεδία πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για τις υπόλοιπες δυνάμεις, νομίζω ότι για το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ έχουν υποθεί αρκετά. Τα όρια, τα πολιτικά και εκλογικά φαίνονται. Για το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να νοικοδομηθεί καμία στρατηγική κατεύθυνση παλιάς σοσιαλδημοκρατίας με λίγο νεοφιλελευθερισμό, με πολύ νεοφιλελευθερισμό, και τα όρια αυτά διαφαίνονται. Τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ επίσης διαφαίνονται και ήταν και μια πολιτική επιδίωξη και των διεθνών, αλλά και εγχώρια με τον τρόπο που μεταξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτήθηκε η πολιτική του λειτουργία, το πολιτικό του πρόγραμμα, να ομογενοποιηθεί η πολιτική σκηνή σε μια πιο δεξιά, σε μια πιο φιλονατοϊκή προσέγγιση, δηλαδή είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις σε σχέση με τα ζητήματα της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής, και ανακύπτει η πολιτική συζήτηση σε σχέση με την αναδιάταξη αυτού του χώρου και τα πεδία πολιτικών συγκλήσεων. Για το ΚΚΕ, μία επισήμανση, νομίζω, υπόθηκε σε πτυχές τοποθετήσεων. Παρά την εκλογική του ενίσχυση, κατά την άποψή μας, η ψήφος του ΚΚΕ για το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και αυτά που θέλει να εκπροσωπεί και κινηματικά και πολιτικά και ως πολιτικό πρόγραμμα, αλλά και ως πεδίο ταξικής αντιπαράθεσης και κινηματικής αντιπαράθεσης, αποδεικνύει μία συντηρητική στροφή του κόσμου και του εκλογικού σώματος, αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, αλλά και του πεδίου που απευθυνόταν η ριζοσπαστική αριστερά. Αναφέρθηκαν πτυχές υποχωρήσεων ή πολιτικής γραμμής, η οποία δεν οδήγησε ούτε στην όξυνση, ούτε στη σύγκρουση, αλλά ούτε και στην πολιτική επιτηματολογία που απαιτείται. Αναδεικνύει τους πολιτικούς συμβιβασμούς στα όρια και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, αλλά στα όρια και της ευρύτερης στρατηγικής του και πολιτικής του αντίληψης και κατεύθυνσης, οι οποίοι πολιτικοί συμβιβασμοί όμως δεν αφορούν μόνο την κεντρική του πολιτική έκφραση ή τις κινηματικές ή μη επιλογές, αφορούν κιόλας τον τρόπο με τον οποίο
κάνει αντιληπτή το υπόλοιπο, αντιληπτό το υπόλοιπο φάσμα και τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, προσπαθώντας να εγκαθιδρυθεί ως μοναδικός πόλος στην αριστερή, ας πούμε, πτέρυγα. Για τη Νέα Αριστερά δεν θέλω να πω πολλά. Νομίζουμε ότι η επιμονή, η αποδοχή και η υποστήριξη της περίοδου 15-19 των πολιτικών επιλογών, η αποδοχή των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών επιλογών και των αιτιολογήσεών τους έδειξαν και το επικυρώνουμε ότι δεν υπάρχει εκείνος ο πολιτικός χώρος ούτε ο κοινωνικός χώρος που να διαμορφώνει μια κοινωνική εκπροσώπηση. Νομίζουμε ότι τα όρια από τη Νέα Αριστερά τίθονται λόγω της υπεράσπισης αυτής της πολιτικής στρατηγικής και αυτής της κατεύθυνσης ακόμα και σήμερα, και νομίζουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό επικυρώνει αυτή την κατεύθυνση. Πριν πάω στα υπόλοιπα της ριζοσπαστικής αριστεράς και για την ενωτική πρωτοβουλία, θέλω να κάνω κάποιες σημειώσεις για την ακροδεξιά και κυρίως για την ακροδεξιά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει και μία διαφοροποίηση σε σχέση με την ακροδεξιά στην Ελλάδα. Είναι εμφανές ότι η ακροδεξιά μπορεί και διεισδύει, και αυτό είναι έλλειμμα πολιτικό της αριστεράς, σε λαϊκά στρώματα, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να διαμορφώσει όχι οργανικές, ούτε σχέσεις πολιτικής αναφοράς με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι προφανές ότι η μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού πανευρωπαϊκά σε μια πιο έντονη και πιο επιθετική φιλοϊμπεριαλιστική τοποθέτηση και επιλογές, οι πολιτικές εξελίξεις, η τρομερή κοινωνική ανισότητα στο πώς διανέμε το πλούτος, ευνοεί την άνοδο της ακροδεξιάς. Παρ' όλα αυτά, συμπληρωματικά, εμείς θα θέλαμε να βάλουμε ένα στοιχείο, και αυτό διαφαίνεται πολύ στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πλέον το πολιτικό σύστημα το ίδιο προετοιμάζεται σε σχέση με την ακροδεξιά και το πώς το ίδιο την προωθεί, διότι διαμορφώνει τους πολιτικούς όρους για το επόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπεριαλιστικές αντιθέσεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται σε σχέση με την ηγεμονία των ΗΠΑ, τις πολιτικές εξελίξεις που θα υπάρχουν μετά τις εκλογές στην Αμερική, αλλά και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο με τα μέτωπα ανοιχτά στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Νομίζουμε ότι το γεγονός ότι πλέον διεκδικούν την πίτα του κυβερνητικού πόλου τα ακροδεξιά στρώματα δείχνει ότι δεν είναι μία τυχαιότητα, αλλά είναι και σχεδιασμός του αστικού συνασπισμού εξουσίας. Στην Ελλάδα δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Είναι προφανώς υπήρξε η αύξηση της επιρροής από το 15% στο 20%, όπως είπανε και οι προηγούμενοι, και αναδεικνύει πολύ περισσότερο και την, θα το ξανατονίσω, πέρα από τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, και την αδυναμία της δικής μας αριστεράς να έχει προσβάσει στα λαϊκά στρώματα, και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να σκύψουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, για την ενωτική πρωτοβουλία ΜΕΡΑ25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία και όλες οι δυνάμεις μας συμμετείχαμε. Κατά την άποψή μας, δεν είναι ευτυχές και είναι αποτυχία ότι δεν καταφέραμε να εκλεγεί κάποιος ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια σε αυτές τις ευρωεκλογές. Παρ' όλα αυτά, σε όλο το φάσμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ήταν ο μόνος εκλογικός συνδυασμός και το μόνο εγχείρημα και ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που κατάφερε να συντηρήσει, να διατηρήσει την πολιτική και κοινωνική παρουσία και ορατότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς σε αυτές τις εκλογές, αλλά να διαμορφώσει και τους όρους της πολιτικής και κοινωνικής ορατότητας και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν δεν υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα, οι πολιτικές, ας πούμε, παρακαταθήκες ή ο χάρτης της ριζοσπαστικής αριστεράς και των δυνατοτήτων της θα ήταν πολύ διαφορετικός. Ακούμε και τους προβληματισμούς και για τις αμφισημείες και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να τονίσουμε ότι στις προηγούμενες εκλογές κιόλας το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση
και όλοι οι συμμάχοι της δεν αντιλήφθηκαν τις αμφισβημίες με τον τρόπο που τις αντιλαμβάνεται η αριστερά. Αντίθετα, έκαναν σφοδρή πολεμική για τα πολιτικά ερωτήματα και τα θέματα που έθεσε το κατέβασμα αυτό και τη στοχοποίηση και για τα ζητήματα του τραπεζικού συστήματος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη. Κατά την άποψή μας και σε εκείνες τις εκλογές, ο λόγος ήταν αρκετά ριζοσπαστικός για τον πολιτικό και κοινωνικό συσχετισμό που υπάρχει και διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Σε αυτές τις εκλογές ήταν ακόμα περισσότερο και νομίζω κιόλας ότι αυτό απεδείχθη από την πολιτική παρουσία που είχε και ταυτόχρονα ήταν και ταυτόχρονα κατάφερε να διευρύνει και τις δυνάμεις που συμμετείχαν σε αυτό το εκλογικό κατέβασμα. Κατά την άποψή μας, η διατήρηση αυτού του πόλου και κλείνω της ριζοσπαστικής αριστεράς έχει πολιτική σημασία για την επόμενη μέρα και δεν είναι η επόμενη μέρα μόνο το 2027. Αναμένοντας το 2027 με απόσυρση από την πολιτική και κοινωνική ζωή και την διασύνδεση και το ρίζωμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, ούτε η φθορά στη Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να προκληθεί, η οποία θα κινηθεί εμπρός στο βαρό στο επόμενο χρονικό διάστημα και με τις πιέσεις που πολύ σωστά ακούγεται ότι θα ασκεί η ακροδεξιά και το ακροδεξιό συμπλήρωμά της στην πολιτική σκηνή. Οπότε και η παρουσία αυτού του πόλου έχει την πολιτική του σημασία και εμείς από την πλευρά μας θα κινηθούμε με αντίστοιχες ενέργειες γι' αυτό, αλλά από την άλλη θεωρούμε ότι δεν φτάνει και γι' αυτό απαιτείται και η διεύρυνση με εκείνες τις δυνάμεις και τους ανένταχτους και ανένταχτες αγωνίστριες και ευρύτερα τον κόσμο που αντιλαμβάνεται τα πολιτικά διακυβεύματα και διεθνώς και για την Ελλάδα και για το ρόλο της ριζοσπαστικής αριστεράς αλλά και για την εξέλιξη της ταξικής πάλης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.